Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα δείξουμε μία μέθοδο σχεδρίσματος χωρίς να κόψουμε την ελιά. Θα βάλουμε καλέμι χωρίς να κόψουμε την ελιά, επειδή σε αυτή η ελιά τώρα έχει καρπούς και τη λυπόμαστε να τη χαλάσουμε. Πρέπει όμως να την αλλάξουμε, γιατί είναι δύσκολη η ποικιλία αυτή. Θα κάνουμε μία πατέντα τώρα εδώ πέρα. Θα χαράξουμε εδώ πέρα την ελιά, θα κάνουμε ένα παταράκι και θα βάλουμε το καλέμι εδώ. Διαλέξαμε αυτή τη μεριά γιατί είναι ηλία και υπάρχει εδώ πέρα ροή, φαίνεται ότι είναι ζωντανό το ξύλο. Βρήκαμε ένα βλαστό περσινό που έχει μάτια. Έχει μάτια εδώ πέρα, είναι απαραίτητο αυτό, χωρίς μάτια είναι λίγο δύσκολο να γίνει δουλειά. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το κρυόνι και θα κάνουμε εδώ πέρα την τομή. Θα κάνω μοτάζι το μισό από το κρυόνι. Δεν κάνω την κατεμιά, χάσαμε το μαχαίρι. Λοιπόν, κάναμε εδώ πέρα τώρα την τομή. Για έλα εδώ κοντά να δείξεις. Έλα εδώ κοντά. Έλα κοντά, σε παρακαλώ, εδώ. Θα κάνουμε όσο μπορούμε πιο λίγο, πιο επίπεδο το καλέμι μας. Θα το βάλουμε λίγο σάλιο για υγρασία. Και θα προσέξουμε να έχει όσο πιο καλή η επαφή γίνεται. Θα κόψουμε αυτά τα φιλαράκια τώρα, δεν χρειάζονται. Θα βάλουμε λίγο μπάκι εδώ για υγρασία, για την υγρασία που θα δημιουργηθεί, να μην μπει εδώ μέσα. Αρχίσουν οι μυκητιάσεις.
τώρα θα πάρουμε πρόκες και θα κάνουμε το εξής. Τρεις πρόκες από εκεί και τρεις από εδώ. Σύρμα ψηλό. Φέρουμε ένα χαρτονάκι. Θα το βάλουμε εδώ που είναι ο καλέμι. Και θα τυλίξουμε. Αυτό το κάναμε για να σφίξουμε το φλοιό πάνω στο καλέμι. Στραβώνουμε τις πλόκες τώρα και τεντώνουμε τα σύρματα. Βλέπεις εδώ τώρα πως έχει σφίξει. Τελείωσε η δουλειά μας. Θα το κάνουμε τώρα. Ένα περιβάλλον θερμοκηπίου. Θα σκεπάσουμε δηλαδή με νάιλον. Αγαπητικό μου, δεν είναι και στα καλύτερά του. Έμεινε και προσφέρες. Έτσι τώρα και κανένα ψυχάλα να κάνει, είναι προστατευμένο. Θα βάλουμε και μια χάρτινη σακούλα για ίσιο, να είμαστε κάτω το ίδιο σιγά. Μαράνι. Και είμαστε έτοιμοι. Σε ένα μήνα από τώρα θα έρθουμε να το ανοίξουμε. Τέλος.